Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το σημερινό Think Local συναντά 5 επιχειρήσεις τεχνολογίας, 2 γερμανικές και 3 γιαννιώτικες, οι οποίες μαζί με άλλες αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση για να δημιουργηθεί ένας κόμβος τεχνολογίας εδώ στην πόλη των Ιωαννίνων. Ξεκινάμε με την TeamViewer, την πολυεθνική που επέλεξε την πόλη προκειμένου να ανοίξει το νέο της κέντρο έρευνας και ανάπτυξης. Κύριε Ντόιτσερ, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνέντευξη και εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Έχουμε την ημέρα καριέρας εδώ στα Ιωάννινα με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων και φυσικά 5 εταιρείες τεχνολογίας. Η TeamViewer κάνει την πρώτη γνωριμία με το κοινό των Ιωαννίνων, τους φοιτητές φυσικά και τους ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται για αυτό το πεδίο. Πώς βλέπετε το ενδιαφέρον που υπήρξε στη συνάντηση σήμερα? Πιστεύω, βασιζόμενο στις πρώτες αντιδράσεις που λάβαμε, ότι οι άνθρωποι είναι πολύ ενθουσιασμένοι για όλες τις εταιρείες που έχουν ήδη εγκατασταθεί στα Ιωάννινα ή που σχεδιάζουν να έρθουν. Εμείς στην TeamViewer είμαστε χαρούμενοι που είμαστε ήδη εδώ και έχουμε ήδη δει αρκετούς προγραμματιστές και είμαστε στη θέση να τους προσλάβουμε. Επίσης, βλέπω πολλούς εδώ να ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε μια εταιρεία και δράπτουν τις ευκαιρίες να εργαστούν για διεθνείς εταιρείες όπως η TeamViewer. Σε όλο τον κόσμο, το λογισμικό της TeamViewer χρησιμοποιείται ευρέως. Μπορείτε να μου πείτε κάποια πράγματα για το λογισμικό σας πρόγραμμα και άλλα προγράμματα της εταιρείας? Φυσικά. Η TeamViewer είναι φυσικά μια πολύ γνωστή εταιρεία για το πρόγραμμα TeamViewer, το οποίο είναι και το όνομά της. Αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιείται κυρίως για απομακρυσμένη υποστήριξη, αλλά έχουμε επίσης κάποια άλλα προγράμματα στο χαρτοφυλάκιό μας. Παραδείγματος χάρη, το TeamViewer IoT Solution. Προσθέσαμε προσφάτως ένα προϊόν που ονομάζεται Pilot, το οποίο χρησιμοποιεί τη βασική δύναμη του προγράμματος TeamViewer και χρησιμοποιεί συσκευές επαυξημένης πραγματικότητας, παραδείγματος χάρη γυαλιά. Σε αυτή την αγορά βλέπουμε μια τεράστια ευκαιρία. Επίσης, έχουμε προϊόντα στο τομέα του meeting ή στην απομακρυσμένη διαχείριση. Η απομακρυσμένη συναισιμότητα είναι παγκοσμία ιδιαίτερο σημαντική στις μέρες μας. Πώς μπορείτε να δείτε αυτό το στόχο? Όπως αναφέρατε, είναι ιδιαίτερο σημαντικό. Θέλουμε να έχουμε ηγετικό ρόλο στο να παρέχουμε μια παγκόσμια πλατφόρμα συνδεσιμότητας, οπότε η βασική δύναμη της TeamViewer, το βασικό σημείο πώλησης είναι να παρέχουμε συνδεσιμότητα σε κάθε συσκευή, οπουδήποτε βρίσκεσαι, οποιοδήποτε και αν είσαι, οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε δίκτυο. Πόσο δύσκολο είναι να ακολουθείς την ανάπτυξη στο χώρο της τεχνολογίας? Τι εννοείτε λέγοντας πόσο δύσκολο είναι? Εννοώ ότι πρέπει να είστε ενημερωμένοι για προϊόντα και άλλων εταιριών. Φυσικά. Κυρίως εστιάζουμε στους χρήστες. Βάζουμε τους πελάτες μας στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων μας, οπότε και οι πελάτες μας είναι ευγνώμονες και αγοράζουν τις άδειές μας. Έχουμε ακόμη μια μεγάλη βάση χρηστών βασισμένη στα προϊόντα που έχουν δωρεάν χρήση, κάτι το οποίο ήταν ήδη η μια στρατηγική της TeamViewer. Είναι μια βασική χρήση, φυσικά όταν δεν χρησιμοποιούνται για εμπορική χρήση. Αναπτύσσετε προγράμματα σε πολλά μέρη του κόσμου. Έχετε γραφεία στη Γερμανία. Άκουσα πριν ότι έχετε γραφεία στη Φλόριδα, στη ΣΥΠΑ, στη Σανγκάη, στο Τόκιο. Γιατί στα Ιωάννινα? Καταρχάς, ας το ξεκαθαρίσουμε. Δεν αναπτύσσουμε προγράμματα σε όλα αυτά τα μέρη. Τα μέρη που αναπτύσσουμε τα προγράμματά μας είναι κυρίως η Γερμανία σε 4 τοποθεσίες. Υπάρχουν γραφεία έρευνας και ανάπτυξης, επίσης στην Αρμενία, στην Γερεβάν. Οπότε και ερευνήσαμε πού θα μπορούσαμε να βρούμε καλά ταλέντα και υποψήφιους ώστε να επενδύσουμε σε αυτούς, επειδή περισσότερες από τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, όπως η Μαδρίτη, το Βερολίνο ή ακόμα και η Αθήνα, είναι υπερπλήρης. Οπότε και εξετάσαμε άλλες πιθανές επιλογές και ευκαιρίες σε αυτές τις πόλεις. Εδώ έχετε καλά ταλέντα.
που έχουν τη σωστή υποδομή. Οπότε και βλέπουμε ότι μπορούμε να αναπτυχθούμε σημαντικά ώστε να δημιουργήσουμε καταστάσεις αμοιβαίου κέρδους. Γεγονός το οποίο μας οδήγησε στα Ιωάννινα. Εξετάσαμε αυτή την πόλη αρκετό καιρό και στο τέλος αποφασίσαμε ότι θα ταιριάζει καλύτερα στην TeamViewer. Μέχρι τώρα μπορώ να πω ότι αποδείχτηκε ότι είχαμε δίκιο. Έχετε ήδη την εμπειρία το να δουλεύει ήδη εδώ η P&I. Ποια είναι τα μειονεκτήματα και τα προτερήματα για μια εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού σαν την TeamViewer? Τα μειονεκτήματα εννοείται. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα ήταν να βρούμε τον κατάλληλο χώρο για τα γραφεία μας, διότι θέλαμε να αρχίσουμε με 50 άτομα τον πρώτο χρόνο και γι' αυτό χρειάστηκε να βρούμε ανοιχτούς χώρους, αξιόπιστη συνδεσιμότητα. Και αποδείχτηκε ότι αυτό δεν ήταν τόσο εύκολο να βρεθεί ένας κατάλληλος χώρος στο Ιωάννινα. Παρ' όλα αυτά, είμαστε σε θέση να το οργανώσουμε με τη βοήθεια πολλών ανθρώπων. Θα ήταν, πιστεύω, πολύ ενδιαφέρον για εμάς, όσο αναπτυσσόμαστε, να έχουμε περισσότερο χώρο. Και θα χρειαστούμε γι' αυτό χώρο, όπως αυτό το καινούριο τεχνολογικό πάρκο, όπου θα μπορούσαμε να νοικιάσουμε. Άλλες ξένες εταιρείες που έχουν εγκατασταθεί εδώ πρόσφατα έχουν γίνει το κίνητρο στο να προσπαθήσουμε να βρούμε καλύτερες συνθήκες. Για τέτοιες εταιρείες υπάρχει ένα έργο από τον Περιφερειάρχη όπου θέλει να ιδρύσει ένα τεχνολογικό πάρκο. Πώς το βλέπετε αυτό το έργο? Θεωρείτε ότι θα σας βοηθήσει να αναπτυχθείτε περισσότερο? Πιστεύω ότι ένα τέτοιο έργο είναι απαραίτητο σε αυτή την πόλη, σε αυτή την περιφέρεια που θέλει να αναπτυχθεί σε αυτό το τομέα. Αυτή τη στιγμή έχουμε σχεδόν 20 άτομα που εργάζονται σε εμάς. Πιστεύω πως σε ένα χρόνο θα είναι 50 και θα αναπτυχθούμε περισσότερο σε 2 χρόνια. Οπότε θα χρειαστούμε περισσότερο χώρο για τα γραφεία μας. Και δεν είναι μόνο η TeamViewer, υπάρχουν επίσης και άλλες εταιρείες όπως η P&I, ίσως και η ProDyna, που μπορεί να αντιμετωπίσουν την ίδια δυσκολία. Οπότε και είμαστε απόλυτα θετικοί για αυτό το τεχνολογικό πάρκο. Αλλά επίσης πρέπει να δούμε πότε αυτό θα είναι έτοιμο, διότι εμείς σχεδιάζουμε εκ των προτέρων. Σε πόσο χρονικό διάστημα θα θέλετε αυτό να πραγματοποιηθεί? Ιδανικά θα ήταν να μπορούμε να μετακομίσουμε μέσα σε 3 χρόνια. Αυτό θα ήταν υπέροχο. 3 χρόνια είναι μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι επίσης ένα αισιόδοξο σχέδιο. Θα έλεγα 3 χρόνια θα ήταν υπέροχο. Θα συνεχίσουμε με μία ακόμη γερμανική εταιρεία, την ProDyna, η οποία έχει επιλέξει την πόλη των Ιωαννίνων για να αναπτύξει τις δραστηριότητές της. Ακόμη δεν έχει βρει χώρο για να εγκατασταθεί, ωστόσο συνεχίζει την αναζήτηση. Κύριε Τσιφτσί, εκπροσωπείτε την ProDyna. Είναι μία από τις εταιρείες που πρόσφατα επέλεξε τα Ιωάννινα για να έρθει εδώ και να αναπτύξει τις δραστηριότητές της. Γιατί έγινε αυτή η επιλογή? Εξαιτίας ενός καλού μου φίλου, του Προέδρου του Ελληνικού Γερμανικού Επιμελητηρίου, με ενημέρασε πως υπάρχει καλό μάρκετ με πολύ καλούς ανθρώπους. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι το αρκετά καλό πανεπιστημιακό επίπεδο. Θέλουμε οι άνθρωποι να μείνουν στα Ιωάννινα και για μας, τις τεχνολογικές εταιρείες, είναι πλεονέκτημα οι άνθρωποι να μην φεύγουν, αλλά να μένουν στον τόπο. Γι' αυτό είμαστε εδώ στα Ιωάννινα, κάνουμε έρευνα και ψάχνουμε την αγορά, αλλά θα δούμε πώς θα συνεχιστεί. Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από νέους επιστήμονες να εργαστούν σε τέτοιες επιχειρήσεις, όπως είδαμε και στην ημέρα καριέρας που συνέβη εδώ. Νομίζετε ότι θα βρείτε το προσωπικό που ζητάτε? Δείχνει ελπιδοφόρα. Έχουμε εξηγήσει στους υποψήφιους τι ψάχνουμε, τι θέλουμε και μέχρι στιγμής είμαστε αισιόδοξοι. Το όνομα της ProDyna προκύπτει από τον επαγγελματισμό και τη δυναμικότητα. Μπορείτε να μας πείτε λίγα πράγματα για την εταιρεία, τα προϊόντα της και τις υπηρεσίες της?
Όπως αναφέρατε, δεν έχουμε κάποιο προϊόν. Είμαστε εταιρεία που προσφέρουμε υπηρεσίες ανάλογα τις ανάγκες του πελάτη και στον χώρο τον οποίο είναι. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο έχουμε παγκοσμίως πελάτες από διαφορετικές αγορές. Αναπτύσσουμε μοναδικές λύσεις για τους πελάτες μας, το οποίο σημαίνει πως έχουμε μεγάλα project, έργα, με εταιρείες του εξωτερικού, των οποίων οι ανάγκες δεν μπορούν να καλυφθούν από προϊόντα στάνταρ, οπότε αναπτύσσουμε κάτι μοναδικό. Ουσιαστικά αναπτύσσουμε κάτι το οποίο δεν υπήρχε προηγουμένως. Γι' αυτό και είμαστε engineers και όχι απλά προγραμματιστές. Ξέρετε, δεν είναι μόνο ο προγραμματισμός. Ο προγραμματισμός είναι το τελευταίο στάδιο. Πιο πολύ είναι το να καταλάβουμε τον λόγο που ο πελάτης θέλει να αλλάξει και εννοείται και τις διαδικασίες που χειρίζεται η εταιρεία του. Μετά στείλουμε το concept και μετά έρχεται ο προγραμματισμός. Ναι, γιατί τα πάντα είναι καινούρια. Δεν έχουμε δικό μας προϊόν, δεν κάνουμε το ίδιο πράγμα κάθε μέρα και οι άνθρωποι που ψάχνουμε έχουν πολύ καλές δεξιότητες, υψηλού επίπεδου δεξιότητες. Η αλήθεια είναι ότι ζητάμε κάτι πιο πολύ από το συνηθισμένο, καθώς αναζητάμε άτομα που να έχουν το τεχνικό υπόβαθρο, αλλά και θέλουμε ανθρώπους που να θέλουν να λύσουν προβλήματα. Όχι μόνο το τεχνικό, δεν είναι κάτι που μαθαίνετε, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι γενικές δεξιότητες. Θέλουμε ανθρώπους που μπορούν να λύσουν προβλήματα. Ξεκινήσαμε το γραφείο στη Θεσσαλονίκη πριν 2 χρόνια, τον Φεβρουάριο του 2018, στο οποίο τώρα έχουμε 40 υπαλλήλους και πρόσφατα νοικιάσαμε ένα καινούριο γραφείο. Στόχος είναι να φτάσουμε τους 100 υπαλλήλους. Όπως είπα και πριν, αναζητούμε άτομα, όπως είναι φυσικό, αυτό κάποια στιγμή θα αρχίσει να τελειώνει στη Θεσσαλονίκη. Οπότε θέλουμε να γνωρίσουμε το τι γίνεται σε άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Πόσα άτομα πιστεύετε ότι θα εργαστούν σταδιακά εδώ στη Γιάννενα? Δεν ξέρω ακόμα, αλλά για να ξεκινήσουμε θέλουμε γύρω στους 20 υπαλλήλους. Όσο πιο πολύ, τόσο καλύτερο είναι. Αλλά είναι λίγο δύσκολο να ξεκινήσουμε με λιγότερο από 20 ανθρώπους, καθώς είναι μεγάλη η διαδικασία. Ωστόσο, όλα φαίνονται θετικά μέχρι στιγμής. Υπάρχει μια προοπτική, οπότε γιατί όχι ακόμη 100 άτομα σε 2 με 3 χρόνια. Έχετε βρει χώρο για την εγκατάσταση των γραφείων σας? Όχι ακόμη. Έχουμε μιλήσει με τις τοπικές αρχές αλλά και με την κυβέρνηση που έχει ως στόχο τη δημιουργία τεχνολογικού πάρκου εδώ, το οποίο είναι ενδιαφέρον. Όπως καταλαβαίνετε, το να είχαμε ένα χώρο τώρα θα ήταν το ιδανικό, γιατί δεν θέλουμε να περιμένουμε. Λένε ότι το πάρκο θα είναι έτοιμο σε 1 με 1,5 χρόνο, το οποίο είναι αισιόδοξο, αλλά όπως είπα, δεν μπορούμε και να περιμένουμε. Θα θέλαμε κάτι στο ενδιάμεσο. Οπότε θα προσπαθήσετε να βρείτε κάτι στο ενδιάμεσο διάστημα? Ναι, εννοείται. Είναι ένα από τα προβλήματα στα Ιωάννινα. Είναι δύσκολο να βρεθεί ένας χώρος με προδιαγραφές γραφείου. Είναι ένα πρωτόγνωρο πρόβλημα για εμάς, γιατί συνήθως στις άλλες χώρες που έχουμε γραφεία βρίσκουμε. Γι' αυτό και θα πρότεινα στους ανθρώπους που ασχολούνται με τον χώρο των ακινήτων να προσφέρουν χώρους και εναλλακτικές. Προσφέρετε λύσεις, οπότε φαντάζομαι ότι θα βρείτε και σε αυτή την περίπτωση. Ελπίζω να συμβεί γρήγορα. Σχετικά με το τεχνολογικό πάρκο που ανέφερε ο Περιφερειάρχης νωρίτερα, πιστεύετε ότι θα δημιουργήσει προοπτικές για την πόλη των Ιωαννίνων και θα προσελκύσει ακόμη περισσότερες επιχειρήσεις? Εννοείται ότι θα έρθουν και άλλες εταιρείες. Αυτό που ψάχνουν οι IT εταιρείες βρίσκεται ακριβώς εδώ. Συνήθως τα διαδικαστικά είναι πιο αυτοματοποιημένα. Οπότε λοιπόν το τεχνολογικό πάρκο είναι πολύ ωραία ιδέα και είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι και άλλες εταιρείες θα έρθουν. Γιατί αν το περιβάλλον είναι εύκολο και μπορούν απλά να ξεκινήσουν, είναι το τέλειο για αυτές. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Ευχαριστώ. Η πόλη των Ιωαννίνων, ωστόσο, αν και δεν το γνωρίζουν πολύ, έχει τη δική της παράδοση σε επιχειρήσεις τεχνολογίας. Θα περάσουμε να γνωρίσουμε την Terracom, μια γιαννιώτικη επιχείρηση, η οποία έχει καταφέρει να μπει στον ευρωπαϊκό χάρτη και με μεγάλες αξιώσεις. Κύριε Γκούσκο, μία μέρα καριέρα στο τεχνολογικό πάρκο με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και άλλων επιχειρήσεων τεχνολογίας. Καταρχήν, θέλω να μου πείτε λίγο πώς είδατε το ενδιαφέρον, αν είστε ικανοποιημένος από τον αριθμό των ενδιαφερομένων. Ναι, είμαι πολύ ικανοποιημένος. Έχει πολύ μεγάλη προσέλευση φοιτητών και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει ότι αναπτύσσεται ένα οικοσύστημα
με εταιρείες πληροφορικής στην περιοχή, που νομίζω θα κάνει τελικά καλό σε όλους. Και η αλληλεπίδραση μεταξύ των εταιριών είναι σημαντική. Και αυτό, σωστά. Υπάρχει σίγουρα ανταγωνισμός, γιατί όλοι κοιτάμε να προσλάβουμε τα καλύτερα στελέχη από την ίδια δεξαμενή, αλλά τελικά μακροπρόθεσμα νομίζω θα κάνει πάρα πολύ καλό σε όλους μας. Η Terracom είναι μια γενιώτικη εταιρεία. Σωστά. Εδώ και αρκετά χρόνια δραστηριοποιείται, σχεδόν 20 χρόνια. 20 χρόνια, ναι. Τελευταία όμως μπαίνετε όλες οι εταιρείες τεχνολογίας έτσι στο μάτι, στην προσοχή του κοινού. Τώρα αρχίζουν να μαθαίνουν οι γενιώτες ότι έχουν και γενιώτικες εταιρείες εδώ στην περιοχή που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι. Αλήθεια είναι αυτό. Εμείς είμαστε 20 χρόνια, ασχολούμαστε πιο πολύ με μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και με ανάπτυξη λογισμικού. Την περίοδο της κρίσης ταλαιπωρηθήκαμε κι εμείς, ακριβώς επειδή ταλαιπωρήθηκαν οι πελάτες μας, οπότε δεν μπορούσαν να κάνουν πια επενδύσεις. Και από το 2014 κάναμε ένα άνοιγμα στη διεθνή αγορά, αναπτύσσοντας κάποια προϊόντα τα οποία είχαν στόχο κατευθείαν το εξωτερικό, τα οποία πήγανε πάρα πολύ καλά, με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια να έχουμε αυξηθεί πάρα πολύ. Δηλαδή, ήμασταν 13 άτομα το 2014, αυτή τη στιγμή είμαστε 40. Αναπτυσσόμαστε πολύ, έχουμε πελάτες σε όλο τον κόσμο, σε 82 χώρες και πηγαίνουμε καλά. Η προοπτική ποια είναι, τα πλάνα έτσι ανάπτυξης τα άμεσα? Τα άμεσα είναι ότι αυτή τη στιγμή μεγαλώνουμε συνέχεια, δηλαδή μόνο το τελευταίο χρόνο κάναμε πάνω από 10 προσλήψεις. Είχαμε μια μεγάλη επιτυχία με ένα fund από το Λονδίνο, το οποίο μας εμπιστεύτηκε η Brook Street και επένδυσε σε εμάς με στόχο ακριβώς να μας υποστηρίξει και να επιταχύνει τη διεθνή μας ανάπτυξη. Και νομίζω το μέλλον είναι πολύ καλό και ελπιδοφόρο. Αυτό είναι μια αναγνώριση, έτσι, σημαντική. Αυτό είναι πολύ σημαντική αναγνώριση, ναι, γιατί είναι ελάχιστες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πόσο μάλλον από την επαρχία, που έχουν καταφέρει να πείσουν όχι φαντ ελληνικό, αλλά φαντ από το εξωτερικό, από το City του Λονδίνου. Ήταν πραγματικά μια μεγάλη επιτυχία. Και επειδή έχετε διακρίσεις, ούτως ή άλλως τα προϊόντα σας έχουν διακριθεί σε διάφορους διαγωνισμούς εντός και εκτός Ελλάδος, μία τέτοια στήριξη από ένα άλλο fund, από ένα fund μάλλον, είναι σημαντική για να πεις ότι μπορώ να επεκταθώ, να στηριχθώ σε αυτά που έχω κάνει, αλλά να κάνω και νέα πράγματα. Σωστά. Είναι πολύ σημαντικό και το οικονομικό κομμάτι, που προφανώς εισέφεραν χρήματα στην εταιρεία, αλλά τόσο το κυρίως το κομμάτι της υποστήριξης μέσα από ένα παγκόσμιο δίκτυο συμβούλων και επενδυτών κλπ. Που μπορούμε να μεγαλώσουμε και να επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας. Υπάρχουν προϊόντα σας τα οποία μπορεί να τα έχουν γνωρίσει κιόλας εδώ οι γιαννιώτες. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια? Τα πιο γνωστά μας προϊόντα είναι το QR Patrol, το Quick Response Patrol. Είναι ένα σύστημα που είναι για το χώρο της φυσικής ασφάλειας. Είναι μια mobile εφαρμογή για Android και iPhone και ένα cloud, έτσι, μια εφαρμογή που τρέχει μέσα από το ίντερνετ. Και μέσα από αυτό το σύστημα μια εταιρεία security μπορεί να παρακολουθεί τους εργαζομένους, να συντονίζει τη δουλειά, να είναι σίγουρα ότι είναι ασφαλής, να λαμβάνει reports κλπ. Αυτό είναι ένα σύστημα που αυτή τη στιγμή τα τελευταία 5 χρόνια παρουσιάστηκε στη διεθνή αγορά. Έχουμε πάνω από 1.000 πελάτες σε 82 χώρες. Κυρίως εταιρείες. Είναι εταιρείες, είναι μόνο για εταιρείες. Στην αρχή το πελατολόγιο ήταν εταιρείες security, αλλά πολύ σύντομα διαπιστώσαμε ότι σχεδόν το μισό πελατολόγιο μας είναι άλλες εταιρείες. Είναι πανεπιστήμια, νοσοκομεία, εργοστάσια, αεροδρόμια κλπ. Η βασική μας αγορά είναι στην Αμερική, το 40-42% των πελατών μας είναι από Αμερική. Στην Ελλάδα έχουμε το 2%, στην Ευρώπη 30% περίπου, έχουμε 5% στην Αυστραλία και στον Καναδά και στον υπόλοιπο κόσμο. Οπότε ένα προϊόν από τα Γιάννενα έχει βρεθεί έτσι στην κορυφή, γιατί είναι ένα από τα πιο... Η αλήθεια είναι ένα από τα κορυφαία συστήματα στον χώρο του και μια πολύ μεγάλη αναγνώριση ήρθε και από το αεροδρόμιο του Heathrow, το οποίο μετά από πολύ επίπονες και μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις, γιατί ήταν ένας διεθνής διαγωνισμός, επέλεξε το σύστημά μας και αυτή τη στιγμή πάνω από 3.000 φύλακες ασφαλείας χρησιμοποιούν το QR Patrol για να παρέχουν υπηρεσίες security στο αεροδρόμιο. Πώς ξεκίνησε η ιδέα για το QR Patrol, γιατί έχει ενδιαφέρον να δει και ο κόσμος πώς λειτουργείτε εσείς οι εταιρείες τεχνολογίας που παράγετε τέτοια προϊόντα που δεν είναι τα συμβατικά προϊόντα που ξέρουμε όλοι. Η αλήθεια ότι εμείς είχαμε μια εμπειρία στον χώρο του security από πολύ παλιά, από 20 χρόνια. Μόνο στην Ελλάδα είχαμε αναπτύξει μια εφαρμογή λεγόταν Kerberos,
η οποία απευθύνεται στα κέντρα λήψης σημάτων. Είναι οι εταιρείες που λαμβάνουν τα σήματα από τους συναγερμούς στα σπίτια μας, στις τράπεζες κλπ. Αυτό είναι ένα προϊόν που ήταν αποκλειστικά για την ελληνική αγορά, αλλά μας ξέρουν, δηλαδή είναι ένας χώρος που το ξέρουμε. Η αρχή για το QR Patrol έγινε από δύο πελάτες μας στην ουσία. Ο ένας μας ζήτησε αν έχουμε κάποιο σύστημα για να βλέπει τους φύλακές του κλπ. Και ένας δεύτερος πελάτης που είχε ένα περιστατικό που ο φύλακας του κοιμήθηκε μέσα στο αυτοκίνητο αντί να φυλάει το εργοστάσιο. Και μάλιστα πήγε ο ίδιος ο πελάτης, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου και τον είδε να κοιμάται. Οπότε καταλαβαίνετε, έγινε μια αναστάτωση κλπ. Και οι δύο πελάτες αυτοί το 2013-2014 μας ανέφεραν έτσι κοντινό διάστημα αυτά τα δύο περιστατικά. Κάναμε μια αναζήτηση στο ίντερνετ, είδαμε ότι υπήρχε ένα κενό στην αγορά, υπήρχαν κάποια προϊόντα κυρίως στην Αμερική. Ξεκινήσαμε λοιπόν έτσι πολύ αργά, στην αρχή με κάποια παιδιά που κάναν πρακτική άσκηση από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνου και μέσα σε δύο μήνες μας φτιάξαν έτσι ένα μικρό πρωτότυπο και στη συνέχεια αρχίσαμε στέλναμε κάποια mail, βλέπαμε ότι υπήρχε ενδιαφέρον και πολύ γρήγορα μεγάλωσε και... Οπότε το πιο σημαντικό είναι αυτή η όσμωση με τις άλλες επιχειρήσεις, τις συμβατικές, ας το πω έτσι, για να δημιουργηθούν προγράμματα, εφαρμογές που τους λύνουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα. Ναι, θα πρέπει, για να έχεις ένα επιτυχημένο προϊόν, θα πρέπει αυτό να απαντάει σε κάποιο πραγματικό πρόβλημα. Δηλαδή το να κάτσω μόνος μου να σκεφτώ κάτι από το μυαλό μου που δεν έχει καμία χρήση δεν έχει νόημα. Οπότε η επαφή με τους πελάτες είναι πάρα πολύ σημαντική. Και αυτό το βλέπουμε και από τις εκθέσεις. Τα τελευταία χρόνια συμμετέχουμε σε πάρα πολλές εκθέσεις στο εξωτερικό, στις μεγαλύτερες εκθέσεις τεχνολογίας και security, από το Ντουμπάι, Las Vegas, Λονδίνο, Χιλή κλπ. Είναι πολύ σημαντικό. Ο λόγος που πάμε στις εκθέσεις καταρχήν είναι για να βρούμε και πελάτες, αλλά κυρίως συνεργάτες. Θέλουμε να βρούμε συνεργάτες σε διάφορες χώρες για να μεταπουλούν το προϊόν. Είναι πολύ σημαντικό στις εκθέσεις αυτή η επαφή που γίνεται με τους υποψήφιους πελάτες, γιατί σου λένε ιδέες. Σου λένε κάνει αυτό το προϊόν, θα ψάχνω κάτι τέτοιο. Οπότε μέσα από όλη αυτή την αλληλεπίδραση εξελίσσουμε και εμείς το προϊόν μας. Από τα διάφορα mail που μας στέλνουν για support, ιδέες που μας δίνουν οι πελάτες. Και με αυτόν τον τρόπο εξελίσσεται το προϊόν. Σκέφτομαι ότι στην Ελλάδα και ειδικά στα Γιάννενα θα μπορούσαν να αναπτυχθούν πολύ μεγαλύτερες σχέσεις μεταξύ των εταιριών τεχνολογίας και των συμβατικών, ας το πω, επιχειρήσεων ή του αγροτικού κόσμου. Θα μπορούσατε να υπάρχει συνεργασία, να λύσετε πάρα πολλά προβλήματα με λιγότερο κόστος, ενδεχομένως να δώσετε μεγαλύτερες ευκολίες. Ναι. Αρχίζει τουλάχιστον να αναπτύσσεται μια τέτοια σχέση. Αρχίζει και αναπτύσσεται. Εμείς ένα από τα ερευνητικά. Επειδή τρέχουμε και αρκετά ερευνητικά προγράμματα ως εταιρεία, ένα από αυτά που τρέχουμε είναι με τη ZINOS, τη συνεταιριστική εινοπία, όπου φτιάχνουμε ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας για το κρασί, σε συνεργασία με το εργαστήριο χημίας, με το χημικό τμήμα χημίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οπότε υπάρχει μια τέτοια. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις έρχονται μεταξύ τους κοντά και σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, προκειμένου να δώσουν λύσεις. Γιατί εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη τεχνογνωσία. Υπάρχουν επιχειρήσεις που τη χρειάζονται, οπότε βρίσκουμε. Προφανώς πρέπει να γίνει πολύ μεγαλύτερο, έτσι, για να πούμε ότι. Σίγουρα πρέπει να γίνει μεγαλύτερο. Γιατί δεν γίνεται, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, πιστεύετε, ή δεν υπάρχει γνώση ότι. Να, μπορεί κάποιος να απευθυνθεί σε αυτές τις εταιρείες να βοηθήσει. Δεν υπάρχει γνώση, δεν υπάρχει πολύ καλή διασύνδεση ακόμα του πανεπιστημίου με τις επιχειρήσεις και με την πόλη. Αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά όλα αυτά μπαίνουν σε ένα καλό δρόμο και θα πάμε καλύτερα. Ναι. Να γυρίσω λίγο στα προϊόντα. Το δεύτερο, το δεύτερο προϊόν είναι το Spotify. Spotify, που είναι το πρώτο μας, έτσι, είναι μια μικρή συσκευή, δεν ξέρω αν φαίνεται. Είναι αυτή εδώ η μικρή συσκευούλα. Είναι ένα Bluetooth tracker. Είναι μια συσκευή που τη βάζουμε πάνω σε αντικείμενα που δεν θέλουμε να χάσουμε. Συνδέεται μέσω Bluetooth με το κινητό μας τηλέφωνο, οπότε είναι ένας εύκολος τρόπος να βρίσκεις τα πράγματά σου αν τα χάσεις. Ακόμα και σε ένα κατοικίδιο μπορούμε να το βάλουμε και αν φύγει το σκυλί και περάσει κάποιος άλλος χρήστης της εφαρμογής μας σε κοντινή απόσταση, εμείς θα ειδοποιηθούμε ότι ο σκύλος σου είναι στο μόλο και κάνει βόλτες κλπ. Είναι μια συσκευή, πάει αρκετά καλά, πολύ καλά. Προσπαθούμε τα τελευταία δύο χρόνια να την προωθήσουμε στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή έχουμε πελάτες σε 40-41 χώρες. Εντάξει, το παλεύουμε. Ναι. Έχετε βέβαια και άλλες και τα προϊόντα προς επιχειρήσεις που απευθύνονται αποκλειστικά στις επιχειρήσεις. Mm-hmm. Ένα e-shop, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Θυμάμαι παλαιότερα, αναζητούσατε κι εσείς χώρο για μεγαλύτερη επέκταση. Μάλλον ιδιόκτητα κτίρια, αν θυμάμαι σωστά. Η αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε τρεις διαφορετικούς χώρους, κοντινούς μεν. Είμαστε σε αναζήτηση μεγαλύτερου χώρου. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πρόβλημα
στην περιφέρεια, δεν υπάρχουν διαθέσιμοι τέτοιοι χώροι. Αυτό όμως το λένε και οι ξένες εταιρείες που αυτό έρχονται. Αυτό το λένε και οι ξένες εταιρείες. Γίνονται κάποιες προσπάθειες από την περιφέρεια, δεν ξέρω πόσο θα αποδώσουν και πόσο γρήγορα θα αποδώσουν. Εμείς είμαστε στη διαδικασία και για ανέγερση δικού μας κτίριου, γιατί αναπτυσσόμαστε πολύ γρήγορα. Θέλουμε να πάμε σε έναν ενιαίο χώρο. Είμαστε αυτή θα τη διαδικασία. Γίνει... Άμεσα τα επόμενα χρόνια εννοώ. Ο στόχος είναι για φέτος. Α, τόσο σύντομα. Ναι. Θα δούμε. Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα που δεν βρίσκεται αυτές οι επιχειρήσεις γραφεία? Είναι θέμα λοιπόν υποδομών, όπως το γρήγορο ίντερνετ? Το γρήγορο ίντερνετ είναι το κύριο πρόβλημα. Δηλαδή, εμείς αυτή τη στιγμή στο γραφείο μας έχουμε 6 συνδέσεις ίντερνετ. Είναι βασικό κομμάτι για μας, επειδή κάνουμε πάρα πολλά demo, live με πελάτες, επικοινωνία. Έχουμε πάρα πολύ προσωπικό. Οπότε η γρήγορη σύνδεση στο ίντερνετ είναι σίγουρα πρόβλημα. Ενώ όλη η πόλη έχουμε σκάψει όλη την πόλη για οπτικές ίνες, δυστυχώς αυτές δεν φτάνουν στις επιχειρήσεις. Δηλαδή πηγαίνουν μόνο στο δημόσιο φορέα, στην περιφέρεια, στο δημαρχείο, στο νοσοκομείο και όλες οι επιχειρήσεις που πραγματικά χρειάζονται ίντερνετ στην εποχή μας, όχι μόνο πληροφορικής αλλά και άλλες επιχειρήσεις, δυστυχώς θερούνται αυτή τη δυνατότητα. Οπότε προσπαθείτε με κάποιο τρόπο να βρείτε λύση και σε αυτό το προσπαθούμε, πρόβλημα. Δεν ξέρω πώς εύκολα. Πιστεύετε ότι θα αποδώσει αυτή η προσπάθεια για ένα πάρκο τεχνολογίας στα Γιάννενα? Και αν αποδώσει, θα είναι καλό για αντίστοιχες επιχειρήσεις από άλλες χώρες να έρθουν? Κοιτάξτε, να σου πω λίγο για το συγκεκριμένο πάρκο. Ενημερωνόμαστε κι εμείς από τα μέσα. Δηλαδή, δεν έχουμε κατορθώσει, παρά τις προσπάθειές μας, να μιλήσουμε με τον κύριο Περιφερειάρχη, ο οποίος μιλάει για την ώρα μόνο με τις γερμανικές εταιρείες. Δεν ξέρω ακριβώς ποιο είναι το πλάνο, θα σε γελάσω. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που υπάρχουν στην περιοχή μας και ελληνικές εταιρείες, οι οποίες είναι μεγάλες, όχι μόνο η Τέρακομ, και η ΝΑΤΟ και άλλες εταιρείες, θα πρέπει να γίνει μια πιο συνολική προσπάθεια και όχι τόσο μονομέρειες. Θα θέλατε δηλαδή να συμμετέχετε σε αυτές τις... Θα θέλαμε, ναι, να συζητήσουμε, σίγουρα τουλάχιστον να συμμετέχουμε στις αρχές συζητήσεις, διαβούλευσης, για να δούμε... Θεωρείτε ότι θα ήταν θετικό και για εσάς, για όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου, να γίνει κάτι τέτοιο ή είναι περιττό να γίνει? Όχι, νομίζω ότι είναι θετικό. Βέβαια, η αλήθεια είναι η Τεχνόπολη, στην ουσία, μάλλον θα είναι κάτι σαν real estate, δηλαδή θα είναι ενοικίαση χώρου, δεν ξέρω αν θα προσφέρει κάτι παραπάνω. Διαφορετικό, ναι. Αλλά έστω και αυτό είναι χρήσιμο. Απλά η αλήθεια ότι αγνοώ ποιες είναι οι προθέσεις της περιφέρειας πέρα από αυτά που διαβάζω σε εφημερίδες και στα site. Ωραία, για να γυρίσουμε στην Terracom, πώς βλέπετε την εξέλιξη της εταιρείας μετά από και τα προϊόντα και τις επιτυχίες και την επένδυση από την Brook Street? Ποιο είναι το επόμενο βήμα, ο επόμενος στόχος, αν υπάρχει? Το επόμενο βήμα είναι να μεγαλώσουμε και να καθιερώσουμε τα προϊόντα μας όσο γίνεται σε μεγαλύτερες αγορές. Ο βασικός μας στόχος είναι να φτιάξουμε ένα πολύ μεγάλο δίκτυο συνεργατών, γιατί εμείς δεν μπορούμε να φτάσουμε σε όλο το πλανήτη. Είστε όμως παρουσία σε πάρα πολλές χώρες. Παρουσία σε 29 χώρες μέσω συνεργατών. Θέλουμε αυτό να μεγαλώσει και να καλύψουμε όσο γίνεται περισσότερες χώρες και να εδραιωθούμε ως η κυρίαρχη λύση στον χώρο του security ή στο spot πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Μία από τις κορυφαίες επιχειρήσεις στο είδος της, δηλαδή στην τεχνολογία της οικονομίας και στην τραπεζική τεχνολογία, είναι η εταιρεία Natec, η οποία εδώ και 30 χρόνια δραστηριοποιείται στην πόλη των Ιωαννίνων και διατηρεί εδώ την έδρα της. Παρ' όλα αυτά, επεκτείνεται και στο εξωτερικό, με γραφεία στο Βερολίνο που ανοίγει αυτό το διάστημα. Κύριε Ναυρόζουλου, μία ημέρα καριέρας διαφορετική εδώ στο Τεχνολογικό Πάρκο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Συνεργάζεται 5 εταιρείες τεχνολογίας. Η Natec, την οποία εκπροσωπείτε, είναι μία από αυτές και είναι μάλιστα μία γενιώτικη εταιρεία με πάρα πολλά χρόνια δραστηριοποίησης στον τομέα αυτό και με έδρα τα Γιάννα, την οποία την κρατάει για όλα αυτά τα χρόνια, έτσι? Σωστά. Να πούμε δύο λόγια λίγο για την παρουσία σας καταρχήν εδώ σήμερα και γενικότερα για το πώς ξεκίνησε η εταιρεία και πού είμαστε σήμερα. Πολύ ωραία. Γενικά, ο χώρος των Ιωαννίνων, η περιοχή των Ιωαννίνων, μέχρι πρόσφατα ήταν δυστυχώς γνωστή μόνο για τα προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής. Δηλαδή, ξέραμε κοτόπουλα, ξέραμε γάλατα, δεν ξέραμε για τεχνολογία. Υπήρχαν όμως εταιρείες και υπάρχουν εταιρείες στα Γιάννα που ασχολούνται με τεχνολογία καιρό τώρα. Σήμερα το event ήταν στόχευε σε νέους ανθρώπους που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τεχνολογία και δεν ήξεραν όλες τις εταιρείες. Οπότε 4-5 εταιρείες που δραστηριοποιούμαστε στα Γιάννα, είτε από αυτούς που ξεκινήσαμε από εδώ είτε από αυτούς που έρχονται,
καταφέραμε και εκθέσαμε ο καθένας τη δικιά του οπτική. Το τι ζητάμε και το τι κάνουμε. Η Nadek είναι μια εταιρεία ιδιαίτερη. Δηλαδή, είμαστε οι μικρότεροι από τους 30 στον κόσμο που φτιάχνουν τραπεζικά. Να φανταστείτε ότι ο επόμενος από εμάς έχει μέγεθος 10 φορές μεγαλύτερος. Άρα λοιπόν είναι περίεργο. Είναι περίεργο να νιώθεις ότι πιέζεσαι από τους από πάνω, αλλά από την άλλη μεριά λες, έχω πολύ μεγάλες προοπτικές να ανέβω. Αυτό θέλουμε να τα αναδείξουμε, αλλά για να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο να πάμε στους μεγαλύτερους 15 τέλος πάντων, χρειαζόμαστε κόσμο. Ο κόσμος λοιπόν είναι δυσέβρετος. Γιατί είναι δυσέβρετος, είναι ένας τομέας όπου σήμερα, ας πούμε, τα παιδιά που τελειώνουν ένα πανεπιστήμιο, η πρώτη επιλογή τους δεν είναι να μείνουν στα Γιάννενα, είναι να φύγουν από τα Γιάννενα. Γιατί δεν ξέρουν ότι υπάρχουν εταιρείες πληροφορικής στα Γιάννενα, δεν ξέρουν ότι υπάρχουν πληροφορικές στην Ελλάδα, οπότε κοιτάζουν κατευθείαν στο εξωτερικό. Έχουμε ακολουθήσει και ένα ορθόδοξο μοντέλο. Ξεκινήσαμε από τα Γιάννενα, ανοίξαμε στην Αθήνα και τώρα ανοίγουμε στο Βερολίνο. Οι υπόλοιποι, άμα δείτε, είναι είτε έχουν ξεκινήσει από το εξωτερικό και έρχονται στα Γιάννενα, εμείς το πήγαμε λίγο ανάποδα. Παρ' όλα αυτά όμως, συνεχίζουμε και λέμε ότι η έδρα είναι στα Γιάννενα, το κέντρο ανάπτυξης θα είναι στα Γιάννενα και ζητάμε κόσμο εδώ. Άρα λοιπόν, για μας ήταν πρώτη τάξη ευκαιρία να πούμε το τι κάνουμε, για να γνωρίσουμε κόσμο, να έχουμε την ευκαιρία, γιατί είναι ένα αντικείμενο που δεν το γνωρίζει ο καθένας. Δηλαδή, τι είναι το τραπεζικό σύστημα, μας ρωτάνε. Χρειάζεται να ξέρω οικονομικά, πρέπει να καταλάβω πώς δουλεύει η τράπεζα. Δεν είναι αυτό. Φτιάχνουμε τα πάντα για το τραπεζικό. Και ο καθένας λοιπόν έχει ένα μέρος σημαντικό που πρέπει να γνωρίζει. Και αυτό ήρθαμε λοιπόν να αναδείξουμε και να συζητήσουμε. Και έτσι. Για να μας πείτε λοιπόν τι κάνει η Nadek όλα αυτά τα χρόνια, γιατί νομίζω το είπατε και στην παρουσίασή σας ότι όλοι κάνοντας συναλλαγές με τράπεζες, το πιο πιθανό είναι ότι έχουμε χρησιμοποιήσει προϊόν της Nadek χωρίς να το γνωρίζουμε. Σωστά. Η Nadek φτιάχνει τραπεζικά. Τι τραπεζικά συστήματα, τι είναι το τραπεζικό σύστημα αρχικά. Είναι οτιδήποτε χρησιμοποιεί μια τράπεζα. Από το ότι πηγαίνω στον κισέ και κάνω μια συναλλαγή, ξέρω εγώ, πληρώνω ένα λογαριασμό ή κάνω μια κατάθεση, που είναι αυτό που πίσω έχει ένα τραπεζικό πρόγραμμα. Είναι ένα κομμάτι που μου φτιάχνει, μέχρι το ότι έχω ένα web banking, έχω ένα mobile banking, έχω στο κινητό μου κάτι, δέχομαι ειδοποιήσεις, στέλνω λεφτά. Εξετάζει η τράπεζα από πίσω κατά πόσο οι συναλλαγές μου είναι σύνομες ή αν προσπαθώ να κάνω ξέπλυμα χρήματος. Όλα αυτά είναι κομμάτια που εμείς αναπτύσσουμε. Για να καταλάβετε, έχουμε πελάτες τράπεζες και έχουμε και πελάτες που είναι στους πρόποδες του τραπεζικού συστήματος. Για παράδειγμα, τα ΕΛΤΑ είναι ο ΟΠΑΠ. Ο ΟΠΑΠ, για παράδειγμα, που έχει μια θηγατρική την Dora Wallet, έχει ένα υποσύστημα του τραπεζικού. Όταν πας σήμερα σε ένα προπατζήτικο και λες, θέλω να στείλω χρήματα από ένα προπατζήτικο σε ένα άλλο να πληρώσω ένα λογαριασμό, χρησιμοποιεί μια τραπεζική υπηρεσία. Σε αυτό το τομέα λοιπόν, εμείς δραστηριοποιούμαστε και έχουμε πουλήσει, έχουμε εγκαταστήσει την εφαρμογή μας. Και μάλιστα λέω στους ανθρώπους που δουλεύουν σε εμάς ότι ένα από τα πράγματα που με κάνουν περήφανο είναι όταν μπαίνεις σε μια τράπεζα, ακόμα και στην Τράπεζα Ηπείρου, που ήταν ο πρώτος μας πελάτης. Είναι ο πελάτης με τον αριθμό νούμερο 1. Και κάνεις μια συναλλαγή, λες αυτό το σύστημα το έχουμε φτιάξει εμείς. Ξέρω εγώ, μπήκα και έστειλα χρήματα, μπήκα και κατέθεσα χρήματα, πήρα ένα δάνειο. Όλα αυτά λοιπόν το μηχανογραφικό, το σύστημα της πληροφορικής το φτιάχνει η Nadek. Πέραν από αυτού, να μην πούμε την αλήθεια, έχουμε και ένα άλλο κομμάτι που είναι το ERP μας και το οποίο το συνδέουμε. Δηλαδή, φελάτε μας, φανταστείτε, είναι και πίνδος με τα κοτόπουλα. Έχει το κομμάτι του ERP. Αυτό εμείς ερχόμαστε να το ενώσουμε σιγά-σιγά. Πλέον ο κόσμος των επιχειρήσεων και ο κόσμος των τραπεζών πιστεύουμε ότι θα έρθει κοντά. Γιατί πλέον μέσα από μια μεγάλη επιχείρηση θα έχει δυνατότητα να κάνει τραπεζικές υπηρεσίες. Φανταστείτε, ας πούμε, αν αύριο σε μια επιχείρηση δικιά σας δεν χρειαζόταν να πεις πάω στην τράπεζα ή να ανοίξω το internet banking για να στείλω λεφτά, μπορείς να το κάνεις μέσα από το σύστημα που εκδίδεις αποδείξεις. Το σύστημα αυτό μπορεί να σου λέει ότι έχεις τόσα διαθέσιμα στην τράπεζά σου, τόσα μπορεί να στείλεις, τόσα χρωστά στους προμηθευτές. Αυτά είναι που φτιάχνουμε εμείς. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και φαντάζομαι είναι ένα κομμάτι που αναπτύσσεται συνεχώς όσο επεκτείνεται και η χρήση του διαδικτύου για να κάνουμε τέτοιες συναλλαγές. Σωστά. Κοιτάξτε, ο χώρος που εμείς δραστηριοποιούμαστε λέγεται FinTech. Financial Technology. Είναι ο χώρος που παγκοσμίως έχει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη τα τελευταία 3-4 χρόνια. Όλες οι επενδύσεις τέλος πάντων γίνονται στο FinTech. Γιατί είναι το FinTech, γιατί αλλάζει ο τρόπος που συναλλασσόμαστε με τις τράπεζες. Και αυτό θα εξελίσσεται. Κάνουμε πιο πολλά πράγματα από το σπίτι μας, κάνουμε πιο πολλά πράγματα από το κινητό μας. Χρειαζόμαστε περισσότερη ασφάλεια σε αυτές τις συναλλαγές. Χρειαζόμαστε περισσότερη ασφάλεια, σωστά. Και αρχίζουμε και κοιτάζουμε πράγματα του στυλ πώς θα πληρώσω πράγματα, από πού συναλλάσσουμε, δηλαδή. Κάποτε πηγαίναμε στα καταστήματα πολύ συχνότερα από ό,τι πηγαίνουμε σήμερα. Τώρα πλέον αγοράζουμε και από το ίντερνετ. Αυτό λοιπόν τι έφερε, έφερε ανάγκες ασφάλειας, ανάγκες νέων υπηρεσιών και γενικά είμαστε σε έναν χώρο που αλλάζει. Και πλέον οι τράπεζες μπαίνουν πολύ βαθύτερα
στον χώρο των επιχειρήσεων και στον χώρο των ιδιωτών. Και να πω και κάτι τελευταίο. Οι ίδιες νομοθέτες στην Ελλάδα και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες επίσης βάζει τις τράπεζες να κάνουν δουλειά που έκαναν πριν αυτοί. Πλέον, ας πούμε, πληρώνετε τους λογαριασμούς σας όλους μέσω τραπέζης. Δεν πάτε στην εφορία. Άρα λοιπόν, υπάρχει και η νομοθετική πρωτοβουλία να μπούμε πιο βαθιά. Να μπει πιο βαθιά η τράπεζα. Και όσο μπαίνει πιο βαθιά η τράπεζα, τόσο πιο πολύ εξελισσόμαστε κι εμείς. Και έχετε και μεγαλύτερη ευθύνη για όλα αυτά που λέμε. Δηλαδή, να λειτουργούν όλα άψογα, να μην υπάρχουν παράθυρα, ελλείμματα ασφαλείας, ας πούμε. Σωστά. Όλα αυτά που χρειάζονται. Χρειάζεστε ιδέες σε αυτό. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι σας μπορούν να σκεφτούν κάτι που θα ξεκινήσει από το μηδέν και να εφαρμοστεί ή μόνο. Οι πελάτες σας είναι αυτοί που σας τροφοδοτούν με τη γνώση του τι γίνεται καθημερινά, οπότε εμείς πάμε μετά να παρέμβουμε και να το κάνουμε πιο εύκολο, να το κάνουμε καλύτερο. Είναι και τα δύο. Και οι πελάτες μας δίνουν ιδέες, αλλά πολλές φορές δημιουργούμε την τεχνολογία και την καινοτομία μόνοι μας. Και αυτό πώς γίνεται μέσα από τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν, ένας νέος άνθρωπος λέει: έχω αυτή την ιδέα. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι από το κάτι ασυνήθιστο. Πώς θα προβλέψω τι χρειάζεται κάποιος που πάει στον Κισέ για να συναλλαχθεί, μέχρι κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο. Όταν μπαίνω στο mobile banking, θέλω να κάνω κάτι συγκεκριμένο. Γενικά, εξελιχθήκαμε μέσω από τέτοιες νέες ιδέες. Οι άνθρωποι λοιπόν φέρνουν νέες ιδέες, τις οποίες κοιτάζουμε να τις υλοποιούμε. Και επειδή είμαστε μια μικρή εταιρεία, είμαστε αρκετά ευέλικτοι σε αυτό. Και επειδή μας αρέσει η δουλειά μας, δηλαδή αυτό ήθελα να πω και στην παρουσίαση, μας αρέσει η δουλειά μας και αν δεν αρέσει η δουλειά σου, δεν μπορείς να την κάνεις καλά. Προσπαθούμε να κάνουμε και στους ανθρώπους που έρχονται να αρέσει η δουλειά τους. Άρα, φέρνοντας αυτές τις νέες ιδέες τους, και εμείς εξελισσόμαστε και αυτοί και κάνουμε και το οικοσύστημα καλύτερο. Ποιο είναι το πλάνο τώρα της επιχείρησης, το πλάνο ανάπτυξης? Το πλάνο ανάπτυξης. Το έχω αναθεωρήσει πολλές φορές μέχρι τώρα. Αλλά στη συγκεκριμένη φάση είμαστε σε μια εξελικτική διαδικασία εκτός του γραφείου των Αθηνών, που συνδράμει σημαντικά στην εταιρεία, και του γραφείου του Βερολίνου, όπου θα έχει όλη την ευρωπαϊκή αγορά. Αυτή τη στιγμή επεκτηνόμαστε στην Αφρική. Είναι ένας χώρος που τραπεζικά δεν έχει εξελιχθεί και πηγαίνουμε σε εκείνο το χώρο και κοιτάζουμε σοβαρά την διάθεση τραπεζικών υπηρεσιών συνδρομητικά. Δηλαδή, πλέον θα μπορεί μια μικρή τράπεζα να αποκτά συνδρομητικά όλη τη μηχανογραφική της υποδομή. Να πει ότι εγώ πλέον δεν χρειάζεται να τα αγοράσω. Παίρνω κομμάτια και επαφήνουμε στην ATEC να το λειτουργήσει όλο αυτό το κομμάτι. Και αυτό είναι το πλάνο μας. Από άποψη ανθρώπων. Η ΝΑΤΕΚ στα επόμενα 3 χρόνια θα διπλασιαστεί αν συνεχίσουμε αυτούς τους ρυθμούς και φέτος ήδη έχουμε ένα 20% ανάπτυξη εξασφαλισμένο. Εσείς που έχετε τις επαφές με το εξωτερικό και το γραφείο στο Βερολίνο που ανοίξετε, πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες? Το λέμε σε όλα τα επίπεδα, αλλά να το ακούσουμε και σε αυτό. Υπάρχει σημαντική διαφορά. Να σας πω, για το γραφείο του Βερολίνου χρειάζεται να πάμε μόνο μία φορά και όλα γίνονται απομακρυσμένα. Αντίθετα, για να συστήσεις κάτι στην Ελλάδα παίρνει αρκετό χρόνο. Από την άλλη μεριά, στην Ελλάδα βρίσκεις ανθρώπους που να θέλουν να σε βοηθήσουν, που εκεί είναι λίγο πιο στριφνά τα πράγματα, είναι πιο επαγγελματικά. Αλλά σίγουρα έχουν γίνει βήματα και στην Ελλάδα να μπορεί να εξελιχθείς. Πάντως, η επέκταση στο εξωτερικό φαίνεται να είναι πολύ πιο εύκολη. Και γιατί οι ξένες εταιρείες επιλέγουν τα Γιάννενα για να έρθουν εδώ, και πώς το βλέπετε εσείς με τόσα χρόνια παρουσία στην περιοχή? Αρχικά είναι πολύ θετικό. Είναι πολύ θετικό να έρθουν νέες εταιρείες πληροφορικής στα Γιάννενα και νέες εταιρείες γενικά. Έτσι αναπτύσσεται το οικοσύστημα, δηλαδή εμείς θέλουμε συνεργάτες. Θέλουμε ανθρώπους που να αναδείξουν ότι στα Γιάννενα μπορείς να κάνεις επιχειρηματικότητα. Δεν είναι μόνο τα κοτόπουλα. Πού είναι πελάτες μας τα κοτόπουλα και το θέλουμε, έτσι, να το ξεκαθαρίσω. Αλλά πασχίζαμε πραγματικά μέχρι και πρόπερση. Είχαμε φτιάξει ειδικά βίντεο τα οποία τα δημοσιοποιήσαμε κι αλλού, ότι στα Γιάννενα υπάρχει η δυνατότητα και το Πανεπιστήμιο βοηθάει σε αυτό να αναπτυχθεί. Άρα λοιπόν η έλευση νέων εταιριών σίγουρα είναι πάρα πολύ θετικό. Από την άλλη μεριά. Ίσως και οι τοπικοί άρχοντες πρέπει να συνεισφέρουν σε αυτό, δηλαδή όχι μόνο να προσελκύσουν νέες εταιρείες, αλλά να λύσουν και τα προβλήματα εδώ πέρα. Για παράδειγμα, είναι αδιανόητο να είμαστε τόσο κοντά στο πανεπιστήμιο και να μην έχουμε επαρκείς γραμμές ίντερνετ. Είναι αδιανόητο. Αυτό δηλαδή το ζητάμε συστηματικά χρόνια και δεν έχουμε λύση. Παρ' όλα αυτά, όσοι περισσότεροι έρθουν, τόσο καλύτερο θα κάνει και μακάρι να καταφέρουν να κάνουμε αυτό που λέει και ο κ. Καχρημάνης, ένα Silicon Valley στον τόπο μας. Κάνει καλό για όλους. Το project, να το πω, της Τεχνόπολης, ενός τεχνολογικού πάρκου, σας ενδιαφέρει? Το βλέπετε θετικά? Το βλέπω πολύ θετικά. Δεν μου άρεσε στην αρχή που πίστεψα ότι αφορούσε μόνο κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες, αλλά όπως με διαβεβαίωσαν, θα έχει ευρεία χρήση. Άρα, οποιοδήποτε μπορεί να το χρησιμοποιήσει και μας ενδιαφέρει.
Γιατί όπως έχουμε πει και με τους ανθρώπους και της TeamViewer και της P&I, είναι πολύ καλό να μπορούμε να συνεργαστούμε, όχι απευθείας, αλλά να υπάρχει ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ίσως αύριο να δημιουργηθούν και νέες ιδέες που θα κάνει καλό σε όλους. Γενικότερα, οι προοπτικές του κλάδου αυτού στα Γιάννενα, πώς τις βλέπετε? Είναι κάτι που βλέπουμε τώρα σαν πυροτέχνημα και θα φύγει? Ελπίζω πως δεν είναι. Οι εταιρείες οι οποίες έχουν έρθει νομίζω ότι έχουν δείξει ότι υπάρχει εξέλιξη σε αυτές, αλλά μάλλον δεν θα σβήσουν. Από τη μεριά, οι δύο γιαννιώτικες εταιρείες που είμαστε αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχουμε εξέλιξη, δηλαδή συστηματικά υπάρχει άνοδος των εργασιών μας και εξέλιξη των δραστηριοτήτων μας, άρα δεν φαίνεται να είναι πυροτέχνημα. Και όσο ακούγεται αυτό το εγχείρημα, πιστεύω θα έρθουν και άλλοι και αυτό θα ενισχύσει ακόμη περισσότερη θέση. Αν δείτε στην Αθήνα, ας πούμε, εκτός του μισθολογικού κόστους και της ποιότητας ζωής που δεν είναι εισάξια των Ιωαννίνων, υπάρχει ένας κορεσμός. Και υπάρχει πλέον ένας τέτοιος κορεσμός που οι άνθρωποι νιώθουν ότι είμαι εδώ σήμερα, αύριο μπορώ να πάω αλλού, η εταιρεία μπορεί να κλείσει, μπορώ να πάω σε κάποιο άλλο μέρος. Δεν υπάρχει αυτή η σιγουριά και η σταθερότητα. Στα Γιάννενα, από την άλλη μεριά, υπάρχει μια εξέλιξη που σίγουρα μια δεκαετία έχει μπροστά της να το χρησιμοποιήσει και θα είναι καλό να επενδύσουμε πάνω σε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, να είστε καλά. Με μικρή εμπειρία, μόλις 2 ετών, αλλά με πολύ καλές προοπτικές, η εταιρεία Tecmon από τα Γιάννενα έχει ήδη καταφέρει να έχει σημαντικούς πελάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κύριε Σάβα, εκπροσωπείτε μια επίσης γιαννιώτικη εταιρεία, την εταιρεία Tecmon, μια startup που ξεκίνησε από τα Γιάννενα, έχει βέβαια επεκταθεί, βρίσκεται και στην Αθήνα ως φυσική παρουσία. Να πούμε δύο λόγια για την Tecmon, πώς ξεκίνησε και ποια είναι τα προϊόντα που αυτή παράγει. Βεβαίως. Η Tecmon είναι μια εταιρεία που, όπως είπατε, ξεκίνησε στα Γιάννενα πριν μερικά χρόνια. Το πρώτο προϊόν που παρήγαγε αφορούσε την μαζική ειδοποίηση πολλών ανθρώπων ενός οργανισμού ως αντίδραση σε κάποιο εξαιρετικό συμβάν. Το προϊόν αυτό ήδη χρησιμοποιείται στο Διεθνή Αερολίμενο Αθηνών από τους εργαζομένους και από το Τμήμα Υποστήριξης του αεροδρομίου. Για να καταλάβουμε, σημαίνει ότι σε περίπτωση που συμβεί ένα ατύχημα, για παράδειγμα, ή οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρξει, απευθείας φεύγει ένα μήνυμα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Σε όλους όσους χρειάζεται να ενημερωθούν για αυτό το συμβάν, φεύγει ένα μήνυμα. Ο οργανισμός φυσικά έχει προετοιμάσει την υποδομή αυτή των μηνυμάτων και το τι θα υποθεί και το τι χρειάζεται να μάθουν οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνεται το μήνυμα. Φτάνει στους ανθρώπους αυτούς μέσα από διάφορα κανάλια επικοινωνίας. Το σύστημα υποστηρίζει διάφορα κανάλια. Και επίσης το σύστημα υποστηρίζει και την σταδιακή ενημέρωση, δηλαδή αν κάποιος στον οποίο απευθύνει το μήνυμα δεν είναι διαθέσιμος την ώρα που στάλθηκε, αυτόματα το μήνυμα στέλνεται στον επόμενο που έχει προδιαγράψει ο πελάτης, ας πούμε. Οπότε αυτό, φαντάζομαι, οι πελάτες σας αρχικά τουλάχιστον, φαντάζομαι, είναι εταιρείες. Ναι. Σε διάφορους χώρους. Όποιος οργανισμός έχει ανάγκη να στείλει, να επικοινωνήσει. Θα μπορούσε να είναι και κάτι πολύ μεγαλύτερο, για παράδειγμα, σε περιπτώσεις σεισμών, δεν ξέρω, σε περιπτώσεις κάποιου μαζικού φαινομένου που έχει μαζικές συνέπειες. Βεβαίως θα μπορούσε να εφαρμόζει σε αυτές τις περιπτώσεις και ουσιαστικά τώρα είμαστε στην φάση που δοκιμάζουμε το σύστημα σε κλίμακα μεγάλη, όπως αυτή που είπατε. Είχαμε δυστυχώς κάποια δυσάρεστα γεγονότα στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια, το οποίο ήταν και ένα έναυσμα για μας, για να εργαστούμε στο σύστημα αυτό και να το κάνουμε διαθέσιμο, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί δηλαδή σε κλίμακα όντως μεγάλη. Δηλαδή, μιλάμε για δεκάδων και εκατοντάδων χιλιάδων αποδεκτών μηνυμάτων. Πόσο είπατε ότι πήρατε το ερέθισμα από τα γεγονότα που συνέβησαν, είναι γενικώς αυτό το. Η δουλειά σας, δηλαδή να μετατρέπετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας, να αναζητάτε λύσεις γι' αυτά. Βεβαίως, είναι ένας οδηγός. Γιατί δεν μπορεί να είμαστε στο δικό μας σύμπαν και κόσμο. Ακούμε τις ανάγκες των πελατών, πάντα. Και φυσικά τις εκτιμούμε, τις αποτιμούμε και βάσει αυτών σχεδιάζουμε τα προϊόντα και το πώς θα τα εξελίξουμε. Επόμενο προϊόν εκτός από τις μαζικές ειδοποιήσεις. Βεβαίως, έχουμε και δεύτερο προϊόν, επίσης σημαντικό και επίσης πολύ σύγχρονο. Αφορά ουσιαστικά την διαχείριση διαδικασιών που έχουν και τρέχουν οι οργανισμοί και επιχειρήσεις με έμφαση στους ανθρώπους,
στους εργαζομένους των επιχειρήσεων που δεν είναι στα γραφεία, δεν δουλεύουν σε κάποιο γραφείο, αλλά δουλεύουν εκτός γραφείων. Αφορά δηλαδή ανθρώπους που είναι στο πεδίο, όπως λέμε, και οι οποίοι έχουν την ανάγκη να καταγράψουν καταρχάς κάποια δεδομένα που αφορούν την επιχείρησή τους κατά τη διάρκεια της επιτέλεση των καθηκόντων τους, τα οποία αυτά δεδομένα στη συνέχεια συλλέγονται και αναλύονται. Η ανάλυση αυτών των δεδομένων φυσικά δημιουργεί και γεννάει πληροφορίες σημαντικές για την επιχείρηση των οργανισμών, πέρα από το ότι φυσικά μειώνει το κόστος και τα λάθη που μπορεί να συμβαίνουν και ισχύουν όταν οι διαδικασίες αυτές είναι ακόμα, ας πούμε, γίνονται με χαρτιά ή και τέτοια πράγματα. Πλέον μιλάμε για ψηφιοποίηση των διαδικασιών και βέλτιστη χρήση τους στην καθημερινότητα και στις διαδικασίες της επιχείρησης. Είστε, αν δεν κάνω λάθος, δραστηριοποιήστε γύρω στα 2 χρόνια περίπου. Ναι, είμαστε περίπου στα 2 χρόνια. Έχετε όμως μεγάλους πελάτες στην Ελλάδα και υπάρχει έτσι αναζήτηση και στο εξωτερικό για... Έχουν ξεκινήσει, ναι, στην Ελλάδα. Έχουμε όντως μεγάλους πελάτες και βλέπουμε ότι ουσιαστικά υπάρχει μεγάλη ανάγκη σε αυτό το χώρο. Οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί όλο και περισσότερο αντιλαμβάνονται τα ωφέλη αυτών των τεχνολογιών και θέλουν να τις εντάξουν στις διαδικασίες τους. Οπότε είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο που πλέον έχοντας δει τις ανάγκες και έχουμε εκτιμήσει τις ανάγκες, κινούμαστε πλέον και κοιτάμε και πλέον των συνόρων της χώρας μας. Κάτι αντίστροφο από αυτό που γίνεται στα Γιάννενα το τελευταίο διάστημα με τις εταιρείες που έρχονται από άλλες χώρες, έτσι. Ναι. Αυτό που γίνεται στα Γιάννενα το τελευταίο διάστημα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την πόλη μας, γιατί δίνει φυσικά μια άλλη διάσταση, η οποία υπήρχε. Έχουμε το δυναμικό, έχουμε τους ανθρώπους, εξειδικευμένους επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο και όντως ήταν κάτι που χρειαζόταν και είμαστε πολύ καλοδεχούμενο και για σας, ναι. Έτσι. Και υπάρχει βέβαια το πρόβλημα των υποδομών που επισημαίνουν όλοι. Έλλειψη υποδομών, κυρίως σε γρήγορο ίντερνετ. Είναι κάτι που το αντιμετωπίσατε κι εσείς ή δεν χρειάστηκε λόγω της φύσης της εταιρείας? Κοιτάξτε, ναι, αυτό είναι κάτι που υπάρχει σαν πρόβλημα γενικότερα. Δηλαδή, οι εταιρείες πληροφορικής είναι εκ των πραγμάτων, ας πούμε, απαιτούν τέτοιες υποδομές καλής ποιότητας. Αλλά νομίζω και εκεί πέρα γίνονται βήματα προόδου. Το τεχνολογικό πάρκο είναι ένας τέτοιος, μια κοιτίδα, ας πούμε, που έχει τέτοιες υπηρεσίες προσφέρει, αλλά νομίζω ότι από εδώ και πέρα όλο και καλύτερα θα γίνονται τα πράγματα αυτά στον τομέα των υποδομών. Το εγχείρημα μιας τεχνόπολης, έτσι, που προσπαθεί να λάβει σάρκα και ωστά εδώ, φαντάζομαι σας βρίσκει σύμφωνος και εσάς στις μικρότερες επιχειρήσεις. Βεβαίως. Νομίζω ότι η συμμετοχή επιχειρήσεων που βρίσκονται κάτω από μια κοινή στέγη, ας πούμε, πέρα από το ότι εκμεταλλεύονται τις προηγουμένες υποδομές της στέγης, νομίζω αυτή η συγχώνευση ανθρώπων και ιδεών και διαδικασιών είναι κάτι το οποίο είναι θετικό. Υπάρχει η αλληλεπίδραση, ανταλλαγή. Υπάρχει αλληλεπίδραση, ανταλλαγή και αυτό το πράγμα γεννάει συνήθως καινούργια και καλύτερα πράγματα. Το πλάνο της Techmon ποιο είναι από εδώ και πέρα? Το πλάνο της Techmon είναι να γίνει ώστε να τον καλύτερη στους τομείς ο οποίος έχει αποφασίσει να ασχοληθεί. Όπως είπα πριν, κοιτάμε στο να στρέψουμε τις δραστηριότητες μας και στο εξωτερικό, μιας και υπάρχει ζήτηση για το προϊόν. Και μέρος αυτής της διαδικασίας είναι φυσικά να συνεργαστούμε με ανθρώπους νέους, ικανούς, που ξέρουμε ότι υπάρχουν γύρω μας, και να πάμε τα πράγματα. Αυτή η επέκταση για μια έτσι, μικρή εταιρεία, μια startup, είναι μάλλον δύσκολο εγχείρημα, με την έννοια ότι πρέπει καταρχήν να απευθυνθεί σε ξένες αγορές, να βρεις συνεργάτες ή και απευθείας να βρεις πελάτες. Πώς μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία, με φόβο? Νομίζω ότι το πρώτο και το κυριότερο σε αυτά είναι η αξία του προϊόντος του οποίου έχεις στη διάθεσή σου και το οποίο προσπαθείς να προωθήσεις. Ναι. Σε αυτό έχουμε μεγάλη αυτοπεποίθηση ότι έχουμε ένα καλό προϊόν το οποίο θέλουμε να διαθέσουμε στην αγορά και αυτό είναι το εφαλτήριο φυσικά. Από εκεί πέρα φυσικά οργανωτικά χρειάζονται διάφορες κινήσεις, αλλά νομίζω ότι τα υπόλοιπα είναι διαδικαστικά περισσότερο. Έχετε εξωστρέφεια ως επιχείρηση, με την έννοια νομίζω έχω δει αρκετές φορές να παρουσιάζετε σε εκθέσεις του κλάδου βέβαια. Τι feedback παίρνετε από εκεί?
Γενικά παίρνουμε πολύ θετικό feedback. Και αυτό αφορά και αυτό που μόλις είπα, ότι η ιδέα και το προϊόν είναι, αγγίζει τα όρια του καινοτόμου. Είμαστε στις απαρχές μιας ανάγκης που έχουν οι εταιρείες και που την αντιλαμβάνονται τώρα, να υποστηρίξουν τους εργαζόμενους που είναι στο πεδίο με σύγχρονα εργαλεία. Οπότε όσοι έρχονται σε επαφή με την ιδέα και την ακούνε, όντως φαίνεται καινούργια, φρέσκια και πάλι πολύ ενδιαφέρουσα. Πόσα άτομα είστε τώρα και πόσα έτσι υπολογίζετε να αυξηθείτε το αμέσως επόμενο διάστημα? Αυτή τη στιγμή είμαστε λιγότερο από 10, αλλά στα άμεσα πλάνα είναι η αύξησή μας κατά 2-3 φορές, μιας και έχουμε ήδη ανάγκη και ήδη, ας πούμε, πελάτες ζητάνε το προϊόν και ξέρουμε ότι χρειαστούμε άτομα για να το υποστηρίξουμε. Άρα το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει, που υπήρξε εδώ πέρα σήμερα και από πάρα πολλά νέα παιδιά, είναι μια καλή ευκαιρία, έτσι, να βρείτε ανθρώπους που μπορούν να στελεχώσουν την εταιρεία. Γι' αυτό και αυτές οι διοργανώσεις και όπως οι σημερινοί είναι σημαντικές. Ερχόμαστε σε επαφή, μας γνωρίζουν και τους γνωρίζουμε, ώστε να προχωρήσουμε. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να πάνε τα πράγματα όπως θέλετε για την εταιρεία. Εδώ κυρίες και κύριοι, το σημερινό Think Local ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη.